και με μεγάλη χαρά να καλησπερίσουμε στην Αθήνα μια πολύ μεγάλη μορφή για την ιστορία του Πανιωνίου και γενικότερα και του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον κύριο Νόνι Λίμα. Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά? Καλά είμαστε. Όλα καλά. Βλέπαμε και εμείς πριν από λίγο το βιογραφικό σας, γιατί ψάχνουμε να δούμε πόσα χρόνια είστε στην Ελλάδα. Είστε στην Ελλάδα περίπου 40 χρόνια. Ναι, από το 1976. 40 χρόνια. Άρα ισχύει αυτό, αν πούμε ας πούμε ότι με εσάς μεγαλώσαμε, είναι μια αλήθεια αυτό. Ήτανε καλή απόφαση να έρθετε, να μείνετε, να παίξετε εδώ? Για την εποχή τότε ήταν, ήταν καλή απόφαση, γιατί ήθελε πάντα να γνωρίσει την Ελλάδα. Και ήρθε εδώ και δέθηκα με τα παιδιά, βρήκα όλους φίλους, έγινα και εγώ Έλληνας. Και τα παιδιά μου εδώ μεγαλώσανε και καλά είμαστε. Μπράβο. Ήρθατε με τη σύζυγο ή παντρευτήκατε εδώ? Όχι, ήρθαμε, ήμουν απεικιονικά στα 18-19 χρόνια όταν ήρθα. Ναι, ναι. Και δεθήκατε και με τον Πανιώνιο, έτσι? Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Εμείς και εδώ με τον κόσμο με αγαπήσαμε πάρα πολύ. Μπράβο. Εμείς, κύριε Λίμα, λέμε φέτος ότι ο Πανιώνιος ίσως να είναι και η πιο επιτυχημένη ομάδα. Δηλαδή, με τα υλικά που είχε και ο προπονητής, έχει την καλύτερη πορεία. Δηλαδή, πιστεύουμε πραγματικά ότι αν γίνει αν ψηφίσουμε κιόλας, ο Ζουνίδης θα είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής. Ναι, αυτή τη στιγμή με το υλικό που έχει ο Ζουνίδης, νομίζω δούλεψε πάρα πολύ τα παιδιά. Τους έφερε. Έχουμε ένα κέρδος, επειδή πιο πολλοί είναι Έλληνας, έχουμε δύο ξένους, υπάρχει άμεση επαφή με τα παιδιά, όλο ο coach ξέρει πώς να μιλήσουν στα παιδιά και τους έχει φέρει σε επίπεδο που πρέπει. Και δεν καταλαβαίνει και από προβλήματα, έτσι. Έχει διάρκεια, του φεύγουν παίχτες, έφυγε ο Μπουμάλ, έφυγε ο Γατσαΐας, η εικόνα ίδια. Δεν αλλάζει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή έχει άμεση επαφή με τα παιδιά, περνάει το σκεπτικό το δικό του, μπορεί μέσα στις προπονήσεις να τα πάρει αυτά που πρέπει για να το δώσει μέσα στο αγνωστικό χώρο. Και δεν έχει και άγχος η ομάδα να πιεστεί, να πει ότι τώρα θα βγούμε Ευρώπη, παίζουμε για Ευρώπη και αγχωνόμαστε και πιεζόμαστε και πέφτει η απόδοσή μας? Ούτε αυτό τους επηρεάζει? Όχι, δεν υπάρχει αυτό, γιατί το κάθε παιχνίδι το δουλεύει καλά, ξέρουμε τι ζητάμε μέσα στο γήπεδο και έχουμε τη συγκεκριμένη τακτική. Βλέπω από τα λέσματα, μαζεύεται όπως τα θέλουμε εμείς. Τώρα την Κυριακή έχει ένα ακόμα παιχνίδι Πανίνους ΠΑΟΚ, το τέταρτο για φέτος. Πώς το βλέπετε? Πάντα το ΠΑΟΚ, ξέρετε, ΠΑΟΚ έχει πάντα καλή ομάδα. Εμείς κοιτάμε, το θέλουμε αυτό το παιχνίδι, θα δώσουμε το καλύτερο αυτό μας για να μπορούμε να κερδίσουμε, για να είμαστε εκεί ψηλά που είμαστε, για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας. Τα μάτια του κυπέλου τα θυμάστε? Σας άφησαν μια πικρία για το ότι αποκλειστήκατε με δύο ισοπαλίες? Βέβαια, οπωσδήποτε. Εμείς θέλαμε πολύ να περάσουμε στο κύπελο και εκεί με δύο ισοπαλίες με το πάω και μείναμε έξω. Τελικά μικρό το κακό, όλοι έξω μείναν από το κύπελο, άρα δεν τρέχει και τίποτα. Αν σας πούμε ότι τώρα με βάση όλη την εικόνα, τη βαθμολογία και το μάτς Κυριακής από ισοπαλία ξεκινάει, θα συμφωνήσετε? Βέβαια, ναι. Συμφωνώ μαζί σας, ναι. Το παίρνει το χ και φεύγει. Λίμα. Ναι, χαρά. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει καλούς παίκτες. Και εκεί και ο Πατριώτης, η Μαουγκάρη. Βεβαίως. Είμαστε από Καπο Βέρδη, είναι σε καλή κατάσταση. Και αυτός είναι ένας λόγος που σας καλέσαμε, γιατί χθες συνειδητοποίησαμε ότι εσείς έχετε καταγωγή από το Πράσινο Ακροτήρι. Ναι. Εκεί γεννηθήκατε? Ναι. Εκεί γεννηθήκατε. Τον Ροντρίγκες, δηλαδή, και πριν έρθει στον ΠΑΟΚ, τον ξέρατε? Απλώς ξέρω για τη συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Ναι. Αυτός είναι μικρός. Ναι. Αλλά είναι πολύ καλός, έχει πολύ καλό όνομα στο Καβουδέρο και τον αγαπάνε πάρα πολύ εκεί. Γιατί είναι ο τρόπος που παίζει, εντυπωσιάζει τον κόσμο εκεί. Πολύ γρήγορος, έχει τις δρίμπλες και μας αρέσουν πολύ.
τέτοια είδος ποδόσφαιρα. Και εδώ, και εδώ στην Ελλάδα λείπουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Ναι, έτσι, ναι, είναι ξεχωριστός. Ναι, αλλά τώρα μας απογοητεύτηκε γιατί παίξαν δύο παίξαν με Μαρόκο. Με το Μαρόκο, ναι. Και χάσανε. Και χάσανε. Και μέσα Καβουδέρα και έξω. Έχουμε γκρίνια κι εμείς. Βλέπετε, μπορεί να κάνει μεγάλη καριέρα. Έχει τα στοιχεία να ξεφύγει. Έχει όλα τα προσόντα. Είναι πολύ γρηγορός, είναι ντριμπλέρ. Πιστεύω πως θα κάνει. Και τα κατάφερε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε καλά, στον ΠΑΟΚ ακόμα και ως fullback στο 3-5-2. Δηλαδή με πιο πολλές ευθύνες, όλη την πλευρά. Όλη την πλευρά είναι δικό του. Μπορεί να τα καλύψει όλα από όλη την γραμμή. Από μια μεριά στην άλλη. Μπορεί, αυτός εργανασύν μπορεί να παίξει και από τις δύο πλευρές. Ναι. Ναι. Είναι από τις καλύτερες μεταγραφές που έκανε ο ΠΑΟΚ φέτος. Είναι ξεκάθαρο. Είναι πιο επιτυχημένη μεταγραφή αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ. Μάθαμε, είχατε και ένα κακό περιστατικό αυτήν την εβδομάδα. Χτύπησε ο Τζανδάρης. Έχετε άλλη μια απώλεια, έτσι. Μεγάλη ατυχία εκεί στην προπόνηση. Σε μια φάση και του γύρισε τον γόνατο. Και τώρα είναι και, ξέρεις, αυτή την εποχή είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή όταν χτυπάς αυτή την εποχή έρχεται πολύ δύσκολο. Γιατί χάνεις τη φετινή σεζόν και μπορείς να χάνεις για η αρχή την άλλη. Και την ετοιμασία, ναι. Σωστά. Μένεις πίσω τώρα. Ενώ Φάνη βλέπω αρχίζει και δένεται με την ομάδα και είναι πολύ καλός φέλης. Κύριε Λίμα, για να κλείσουμε με το θέμα που απασχολεί όλους. Είστε 40 χρόνια στην Ελλάδα. Η ζωή σας είναι το ποδόσφαιρο. Σου ασχολείστε, δουλεύετε. Σας έχει κουράσει όλη αυτή η κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Φωνές, διαμαρτυρίες, διαιτητές, επεισόδια. Βέβαια, όπως είπε, αυτή η γκρίνια, αλλά πας εκεί λες μιζέρια είναι. Η μπάλα είναι χαρά, είναι να πάμε να το χαιρόμαστε, να πέσει την μπάλα. Και βλέπω υπάρχει, είναι, το κάνουμε το πολύ δύσκολο το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Ναι. Τέλεια ηρεμία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στη χρονιά. Εσάς και στον Πανιόνιο. Ευχαριστώ. Χάρηκα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Okay. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Μέρη.